Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουλίου 2019, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, για την δική σας και ανώλευκη ενημέρωση, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και μπορεί να μας προλάβουν και εξελίξεις, θα δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στριμς του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Στην παρέα μας όλοι εσείς, ακροατές, ακροάτριες και φυσικά ο κόσμος του Ηρακλή μέσω ραδιοφώνου, μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Παρέα με το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar. Ελπίζω να το επισκεφτήκατε μέσα στο Κύριακο. Αν δεν το κάνατε μέχρι στιγμής, θα το κάνετε, είμαι σίγουρος. Για late breakfast 10 με 2, για υπέροχο πρωινό, για απογευματινούς καφέδες, για αυτή την θέα που δεν συγκρίνεται με άλλη. Για μπύρες, για κοκτέιλ, για πάρα πολλά. Για όλους εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων Αριστοπλάστ που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, τηλέφωνο επικοινωνίας 23 940 72 941 για τις σακούλες Αριστοπλάστ. Τρόποι επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr για τα μηνύματά σας, για το σχόλιά σας, για ό,τι θέλετε εσείς να καταγράψετε. Είναι σε εξέλιξη μια συνάντηση, όχι μια συνάντηση, η συνάντηση, που έχει προκαλέσει από την προηγούμενη εβδομάδα με ανακοίνωσή της, με ανοιχτό κάλεσμα, το Athens Club, τα παιδιά από την Αθήνα. Και έχουν καλέσει την Αυτόνομη Θύρα 10, τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή, τον Όμιλο Χ 899, το Γάμα Σίγμα. Δεν ξέρω αν είναι και μέλη του ιδρυτικού. Θέλω να πιστεύω μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε μια ενημέρωση για να σας την μεταφέρουμε με την σειρά μας. Για το τι ακριβώς έχει συζητηθεί, αν έχει αποφασιστεί κάτι και αν από τον Γυμναστικό Σύλλογο έχει τεθεί ημερομηνία για ανοιχτή γενική συνέλευση για όλο τον κόσμο για να αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα. Πολλοί που ίσως δεν ασχολούνται καθημερινά ή δεν ακούνε αυτήν εδώ την εκπομπή, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, διαβάζοντας τη σημερινή γραπτή τοποθέτηση ή ακούγοντάς την του Τόμ Παπαδόπουλου, πέφτει από τα σύννεφα, είναι ευνηδιαστική, είναι ξαφνική ή οτιδήποτε άλλο. Για όλο αυτό που έγραψε σήμερα, για το κομμάτι που αφορά τον Βόλο, που έγραψε σήμερα ο Τόμ Παπαδόπουλος, αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε προετοιμάσει λέγοντας τα πιθανά σενάρια. Τα πιθανά σενάρια μιας μέρας μετά τη συνάντηση των μελών της Επιτροπής, όσων πήγαν τέλος πάντων και εκπροσωπούσαν τον Ηρακλή, στο Βόλο με τον Αχιλέα Μπέο. Ο Αχιλλέας Μπέος που ήταν ξεκάθαρος για το ότι φέτος, ξεχάστε το, ο Βόλος θα παίξει το Βόλο. Και σας είχαμε πει ότι τρία μπορεί να γίνουν. Ή να μην παίξει η ομάδα πουθενά και να πάει να πάρει του χρόνου το αφημί του Βόλου. Ή να παίξει στην γάμα κατηγορία. Γάμα κατηγορία ουσιαστικά είναι δέλτα εθνική, ερασιτεχνικά δηλαδή. Και να πάει να πάρει το αφημί του χρόνου ή να πάρει ένα football league αφημί βλέπε Τρίγλιας και να μην ασχοληθεί καθόλου με το αφημί του Βόλου. Παρένθεση, μουσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον αγαπημένο Γιάννη Σπάθα. Καλό ταξίδι, σήμερα η κηδεία του, γι' αυτό και ακούμε Σόκρατες από κάτω. Τεράστιο ευχαριστώ, το οφείλουμε όλοι οι μουσικόφιλοι για αυτά που μας προσέφερε με τους Σόκρατες και μόνος του με τις κιθάρες του και όχι μόνο. Σας λέγαμε λοιπόν τα σενάρια που προέκυπταν από τα συμφραζόμενα της συζήτησης. Γιατί υποτίθεται ότι το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Μπέο, τα μέλη της Επιτροπής, το μετέφεραν στον Θανάση Παπαδόπουλο. Και έχουν και εκπρόσωπο τον κύριο Χατζόγλου του τον Παπαδόπουλο, όπως είχαν μεταφέρει την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, δεν περιμέναμε πολύ για να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα σενάρια, γιατί ο ίδιος ο Τόμ Παπαδόπουλος βγάζει γραπτή τοποθέτηση και λέει ότι έχει συμφωνήσει ο ίδιος με τον Μπέο για του χρόνου. Αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει ότι είναι ένα από τα πιθανά σενάρια την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε βέβαια γι' αυτό και εσείς με τα μηνύματά σας. Ας διαβάσω αρχικά τη γραπτή του τοποθέτηση. Λοιπόν, λέει ο
Έλληνο-Αμερικανός επιχειρηματίας. Με πλήρη συνέστηση υπευθυνότητας και σεβασμού προς την ιστορία και τον κόσμο του Ηρακλή, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η επικείμενη συμφωνία για εξαγορά του αφημείου του Βόλου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Μεθεπόμενη προφανώς εννοεί του χρόνου. Αν εννοεί επόμενη αυτή που θα ξεκινήσει τέλη Αυγούστου και μεθεπόμενη την επόμενη από αυτή που θα ξεκινήσει τώρα. Γιατί μπερδεύτηκε ο κόσμος με αυτό το μεθεπόμενο, σου λέει 2 χρόνια. Εγώ δύναμαι και επιθυμώ να ηγηθώ τις προσπάθειες αυτής οικονομικά και ηθικά. Κόντρα στις ανακοινώσεις και μεθοδεύσεις ορισμένων κύκλων της οικογένειας του Ηρακλή που με καθερούν παράνομα και καταχρηστικά από το αξίωμα του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της υπάρχουσας ΠΑΕ. Συνεχίζω και υπάρχω και λειτουργώ για το καλό και το μέλλον της ομάδος μας. Στη δύσκολη αυτή καμπή είναι απαραίτητη η σύμπνοια και η συμπαράσταση όλων μας, αλλά δυστυχώς στη στιγμή αυτή δέχομαι πόλεμο από την ηγεσία του Εραστέχνη Ηρακλή για μη πληρωμή πολλών χρεών που συνοψίζονται σε ένα αυτό του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο εδώ και 3 εβδομάδες που υπήρξε η παράνομη έξωσή μας από τα γραφεία της Μίκρας δεν καταφέρανε να κάνουμε ούτε ένα διακανονισμό ώστε να αποπληρωθεί. Καλό τον Εραστέχνη να δημοσιοποιήσει όλα τα χρέη που έχει απομειστεί από τη δική μου χρήση στην ΠΑΕ. Όσο για τα υπόλοιπα χρέη που αφορούν λειτουργικά έξοδα της εταιρείας, τα έχω υπομειστεί εγώ προσωπικά ο ίδιος και θα αποπληρωθούν με τον δικό μου τρόπο, όπως γινόταν αυτό με προσωπικές μου θυσίες καθ' όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Πλήρη λογιστική κατάσταση εσόδων και εξόδων της χρονιάς θα δημοσιοποιηθεί εντός 2 εβδομάδων. Στην επόμενη προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση Τακτική, η εκτακτή θα παρίσταμε προσωπικώς, όπου και θα απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα από τους φορείς οικογένειας του Ηρακλή και τους φίλους της ομάδος μας. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτή. Για ακόμα μια φορά ζητάω τη συμπαράσταση όλων στο δύσκολο έργο που συνεχίζω και έχω, ώστε να δούμε την ομάδα μας την επόμενη χρονιά στα σαλόνια της Super League 1, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μεγαλομέτοχος ΠΑΕ Ηρακλής. Καταγραφές θα κάνω, όχι σχόλια. Γιατί τα σχόλια παρεξηγούνται. Θα κάνω καταγραφές γεγονότων, αφού διάβασα ως όφυλα την τοποθέτηση του κυρίου Τόμου Παπαδόπουλου. Καταρχάς, μάλλον πριν κάνω τις καταγραφές, θα κάνω καταγραφές, θα κάνω και ερωτήσεις ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου. Υπογράφει ως πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής. Της ΠΑΕ Ηρακλής, ποιας ΠΑΕ Ηρακλής. Γιατί της ΠΑΕ Ηρακλής που λέει, έχει το αφημί το ποντίον που θα πάψει να υφίσταται. Αν η ομάδα δεν κατέβει φέτος πουθενά ή αν κατέβει στην γάμα εθνική που θα είναι ρωσοτεχνικό σωματείο. Εκεί δεν υπάρχει πρόεδρος και μεγαλομέτοχος. Άρα δεν θα έχει θεσμικό ρόλο. Ψηλά γράμματα. Δύναμαι, λέει, και επιθυμώ να ηγηθώ τις προσπάθειες αυτής οικονομικά και ηθικά. Εδώ πάει η καταγραφή. Βάσει των όσων μετέφεραν τα μέλη της Επιτροπής στην ανοιχτή επικοινωνία που είχαν μέσω Viper, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, μέσω ίντερνετ τέλος πάντων, με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, ο ίδιος τους είπε ότι αυτό που θέλει μόνο να κάνει, αφού τους είπε ότι έχει τελειώσει με τον Ηρακλή, ότι αυτό που θέλει μόνο να κάνει είναι να βάλει 250.000 ευρώ και αυτά με δόσεις. Εδώ λέει κάτι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό. Εδώ λέει να ηγηθεί οικονομικά και ηθικά αυτή τη προσπάθεια. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ότι τελείωσε από τον Ηρακλή. Με δήλωσή του το είχε πει. Και υπάρχουν πόσοι μάρτυρες που τον άκουγαν σε αυτήν την ανοιχτή ακρόαση. Και φυσικά, επειδή αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, για κάποιους είναι έκπληξη σήμερα, πέφτουν από τα σύννεφα, ευνηδιάζονται κτλ. Εμείς το είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε θέσει και τα δεδομένα. Γιατί περιμέναμε να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ αναμενόμενη τοποθέτηση για μένα του κυρίου Τόμου Παπαδόπουλου. Και από τη στιγμή που προκύπτει, ξαναβάζουμε στη ζυγαριά, στο τραπέζι της συζήτησης, τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα. Πώς θα γίνει, πρώτο δεδομένο, ή μάλλον δεν είναι δεδομένα, είναι ερωτήσεις. Πώς θα γίνει το του χρόνου. Χωρίς ρίσκο. Μπορεί να γίνει χωρίς ρίσκο. Και τι εννοώ χωρίς ρίσκο. Είμαστε σίγουροι ότι ο Βόλος θα παραμείνει στην κατηγορία. Πρώτη ερώτηση. Μπορεί να πει κάποιος, ναι είμαστε, μπέος είναι αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Έχει κάνει και τα κονέ του, έχει πάρει 5 δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, έχει πάρει 2 δανεικούς από την ΑΕΚ.
είναι στα κέντρα των αποφάσεων, είναι δυνατό παράρτημα, γιατί παράρτημα είναι. Είναι παράρτημα, μην κρυβόμαστε. Ο Μπέος έχει κάνει μια ομάδα παράρτημα όταν παίρνει δανεικούς από ΠΑΟ και ΑΕΚ. Μπορεί να πάρει και από άλλους, δεν ξέρω. Και με αυτή την ελληνική λογική παραμένει στην κατηγορία. Okay. Δεύτερη ερώτηση. Είμαστε σίγουροι ότι το αφημί του Βόλου του χρόνου θα είναι καθαρό? Γιατί αυτή τη στιγμή το αφημί του Βόλου είναι καθαρό. Δεν χρωστάει πουθενά. Σε ένα χρόνο μετά, έχοντας μία ολόκληρη χρήση αγωνιστικής περίοδου του χρόνου, θα το βρει καθαρό ή θα το βρει με κάποια χρέη ο Τόν Παπαδόπουλος μπροστά του, ώστε να ηγηθεί και να αναλάβει όλη αυτή την προσπάθεια? Μην έρθει και μας πει ότι, ξέρετε, ο Βόλος μπήκε φέτος 2 εκατομμύρια μέσα και εγώ δεν μπορώ να το πάρω. Τώρα είναι καθαρό. Του χρόνου δεν ξέρουμε σε ένα χρόνο πώς θα είναι. Μπορεί να γίνομαι κακός πάλι με αυτά που λέω. Τα καταγράφουμε όμως ως απλές, για κάποιους ίσως χαζές ερωτήσεις. Δεν πειράζει. Ας είμαστε εμείς χαζοί. Τρίτη ερώτηση. Πώς είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου ο Μπέος θα το δώσει το αφημί? Υπάρχουν δικλείδες, υπάρχουν προσύμφωνα, υπάρχουν συμφωνητικά, υπάρχουν υπογραφές? Πώς θα αποκλείσουμε το ότι του χρόνου ο Μπέος θα πει εντάξει, το με αυτά που είπαμε πέρυσι δεν ισχύουν για φέτος? Εν κατακλείδη, θυσιάζουμε αυτή τη χρονιά βάσει της τοποθέτησης του Τόν Παπαδόπουλου και λέμε πάμε του χρόνου να παίξουμε Super League. Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει? Και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνουν αυτά που προείπαμε? Δεν ξέρω, ούτε εγώ φυσικά θα αποφασίσω. Τέταρτη ερώτηση. Μπορεί ο Τόν Παπαδόπουλος από μόνος του να λέει ότι εγώ συμφώνησα, σας ανακοινώνω ότι η επικείμενη συμφωνία για την εξαγορά του αφημί του Βόλου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί? Μπορεί να το κάνει χωρίς να πάρει το OK από τον κόσμο, από το γάμα σίγμα, είτε πρακτικά είτε ηθικά μιλώντας? Γιατί αν το έκανε τώρα, λες ότι έχει μία κανονικότητα αυτό το πράγμα, έχει μία συνέχεια, χρονική και όχι μόνο συνέχεια, της λειτουργίας του ως πρόεδρος και μεγαλομέτωχος του ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία θα πάψει να υφίσταται, και πάει να κάνει αυτό. Του χρόνου όμως, ή μέχρι του χρόνου, τι θα είναι ο Τόν Παπαδόπουλος στον Ηρακλή για να πάει να το κάνει? Αν η ομάδα δεν κατέβει πουθενά ή αν η ομάδα παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί για να γίνει αυτό που έχει συμφωνήσει, όπως λέει ο Τόν Παπαδόπουλος, ο οποίος τους έχει χαζέψει όλους αυτούς που μιλάει μαζί του, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα τους έλεγε ότι εγώ τελείωσα από τον Ηρακλή και απλά θα βοηθήσω με 250 χιλιάρικα με δόσεις, και τώρα λέει ότι συμφώνησα με τον Μπέο. Τέλος πάντων, για να γίνει αυτό που λέει ο Τόν Παπαδόπουλος, δύο ή υπάρχουν, τα θυμάστε από την προηγούμενη εβδομάδα, ή δεν παίζει ο Ηρακλής πουθενά φέτος, ή παίζει ΓΑΜΑ Εθνική, του τέστην ΔΕΛΤΑ Εθνική, για να είναι ερασιτεχνικό σωματείο. Δεν γίνεται να πάει να πάρει τώρα το αφημί της Τρίγλιας να παίξει Football League και του χρόνου να πάει να πάρει ξανά άλλο αφημί. Θα γελάει όλος ο πλανήτης. Αν αποφασιστεί από την οικογένεια του Ηρακλή να πάρθει το αφημί της Τρίγλιας, της Χ Τρίγλιας, ο Ηρακλής θα παίξει Football League και τελειώνει το παραμύθι και τελειώνει το θέμα Βόλος. Αν αποφασιστεί να γίνει αυτό που λέει ο Τόν Παπαδόπουλος, τότε ένα από τα δύο που είπαμε νωρίτερα. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση, κάποιο νεότερο για θέμα γενικής συνέλευσης. Λέει ότι σε δύο εβδομάδες θα μας ενημερώσει για όλα. Χρωστάει, δεν χρωστάει, έσοδα, έξοδα που έχει βάλει κτλ. Καλό βέβαια αυτό ήταν να γίνει πολύ πολύ νωρίτερα. Θα γίνει σε δύο εβδομάδες η συνέλευση? Θα γίνει την Τετάρτη? Θα το δούμε. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η συνάντηση που είναι σε εξέλιξη στο Κατσάνιο
μήπως προκύψει κάτι από εκεί και να σας ενημερώσουμε. Καλησπέρα στο Σταύρο που λέει πάρτε ρε μπιπ το αφημί της μεγάλης Λίβερπουλ να παίζουμε συνέχεια στο Champions League. Είναι μία λύση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο, ζούμε για να σας ακούμε. Τα μυαλά μας πονάνε με τις χοντράδες που ακούμε. Φτάνει πια. Α, να πω και κάτι ακόμα. Την προηγούμενη εβδομάδα που ανέφερα, μετέφερα αυτά τα στοιχεία που όσοι ακούτε κάθε μέρα ώρα για μπλε ξέρετε ουσιαστικά είναι αυτά που ανακοίνωσε σήμερα τον Παπαδόπουλος, πάλι τα άκουσα. Και αποδεικνύεται ότι δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας όσα λέμε. Κάνουμε ρεπορτάζ και καταγράφουμε τοποθετήσεις, συζητήσεις πρωταγωνιστών, το μελών της Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλου. Γι' αυτό και σας τα παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε «Α, πάμε να τα κάνουμε όλα, την ξέρετε τη λέξη». Και απορώ που ορισμένοι σήμερα πέφτουν από τα σύννεφα και ευνηδιάζονται με αυτή την γραπτή τοποθέτηση του Παπαδόπουλου. Αφού είχε προετοιμαστεί το έδαφος από την προηγούμενη εβδομάδα. Και κάτι ακόμα. Γιατί έγραψα κάτι πριν δύο μέρες στο Facebook και δυστυχώς το έχω ξαναγράψει στο παρελθόν και το έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Αλλά πιστέψτε με, αυτή ήταν η τελευταία φορά που και το έγραψα και που θα το πω και τώρα. Όποιος θέλει να γίνει η ώρα για μπλε βασική του δουλειά και μοναδική, να ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, να έχει τα έσοδα που έχω εγώ και να κάνει κάθε μέρα ώρα για μπλε, εγώ αύριο θα του τη δώσω την εκπομπή. Μεθαύριο, όποτε θέλει αυτός. Αφού αυτός, ο οποιοδήποτε αυτός, εξακολουθεί και γράφει και διαδίδει και λασπώνει και κατηγορεί και λέει ψέματα και με χαρακτηρίζει γάγκρενα ή ότι πρέπει να πάρω το δρόμο ή ότι πρέπει να αδειάσω τη γωνιά γιατί κάνω κακό στον Ηρακλή, αφού τα κάνω όλα αυτά εγώ και δημιουργώ τόσο μεγάλο κακό στον Ηρακλή και είμαι γάγκρενα και πρέπει να πάρω το δρόμο μου, προκαλώ όποιον θέλει που τα λέει αυτά, που τα πιστεύει, ή και κάποιον άλλον που δεν τα λέει και δεν τα πιστεύει, από αύριο, μεθαύριο, όποτε θέλει αυτός, όχι από Πέμπτη έχω άδεια, ή όταν επιστρέψω με το καλό, να έρθει να κάνει την εκπομπή, να γίνει βασική του δουλειά αυτό, να ζει με αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ, και εγώ θα είμαι ένας ταπεινός ακροατής που θα τον ακούω. Μετά από 13 χρόνια δεν έχω κανένα πρόβλημα να του την παραδώσω την εκπομπή, αφού κάνω τόσο κακό στον Ηρακλή και πιστέψτε με, δεν θέλω να κάνω κακό στην αγαπημένη μου ομάδα. Αφού κάνω τόσο κακό, όποιος θέλει, εδώ είναι τα δεδομένα, ας έρθει να πάρει τη θέση μου. Μέχρι να εμφανιστεί κάποιος, που δεν εμφανίστηκε κανείς τόσα χρόνια, θα συνεχίσω. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί απ' έξω είναι όλα ωραία. Και εύκολα. Και πολύ εύκολο είναι να παίρνουμε ένα κινητό στο χέρι και να μπαίνουμε σε ένα Facebook και να κατηγορούμε. Συνέχεια. Συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, να κατηγορούμε ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε καν προσωπικά. Και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς. Και ακόμα χειρότερο, να κατηγορούμε κάποιους που δεν τους ακούμε καν. Εκεί είναι το εξοργιστικό. Πω, αυτός ο Καβαδίας τι εκπομπή κάνει ρε παιδί μου, τον ακούς? Όχι. Αλλά κάνει χάλια εκπομπή, αφού δεν τον ακούς. Δεν μου έχουν πει. Πόσο ωραίο είναι, δεν είναι πολύ ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο είναι. Σας είπα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Ηρακλή. Ένα από τα πολλά προβλήματα. Πρώτον ο παρτακισμός και δεύτερον το ότι όποιος έχει άποψη θέλει να την επιβάλλει. Με τους δικούς του τρόπους. Και τρίτον, ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν. Α, το βρήκα και το τρίτο.
Καλησπέρα Γιώργο στο Κιανόλευκο Γκράτς. Δεν έχω κάτι προς το παρόν. Προφανώς είναι σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί θα σε ενημερώσω, φίλε Γιώργο. Μάνο μου, δεν είναι ένας και δύο. Και είναι χρόνια η κολόνια. Χρόνια η κολόνια κρατάει. Γι' αυτό και κάποια στιγμή η υπομονή εξαντλείται. Και αυτό που λέω δεν το λέω στο τρίτο χρόνο ή στον τέταρτο χρόνο της ώρας για μπλε. Το λέω στο 13ο χρόνο της ώρας για μπλε. Που μαζεύονται και μαζεύονται και μαζεύονται και μαζεύονται. Σε περιμένω, Μπάμπη. Α, Γιώργο, θα έρθω να πάρω, λέει, την εκπομπή, αλλά από τη μεθεπόμενη χρονιά. σαν τον Τόμ Παπαδόπουλο. Αχ, με έκανες και γέλασα, ευχαριστώ. Απλά μια καλησπέρα, Γιώργο, σε ακούμε από Ευκαρπία. Συμπληρώνω, Γιωργάρα μου, και ανόλευκη και άκρος καλοκαιρινή. Να κάνουμε ένα κομψό, Μπίλι. Να κάνουμε ένα κομψό, γιατί έχουμε πολλά ακόμα. Έχουμε και δύο συνεντεύξεις παρκαρισμένες. Και ενημέρωση από Κατσάνιο όταν αυτή μας έρθει. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Πάμε αμέσως τώρα στο Κατσάνιο. Δεν ξέρω αν έχει φύγει ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, ο Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, που ήταν εκεί, έδωσε το παρόν. Και θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Γρηγόρη. Τελείωσε η συνάντηση. Τελείωσε η συνάντηση. Τώρα ξέρεις τα γνωστά πηγαδάκια. Καλά, ναι. Λοιπόν, υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν προτάσεις και θα βγει μια ανακοίνωση. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Η ενότητα, ας πούμε, ήταν αυτή που βγήκε από την συνάντηση τη συγκεκριμένη. Τα παιδιά από της Αθήνας, το θυμίζουμε, ότι προκάλεσαν αυτή τη συνάντηση. Βέβαια. Και ήταν μέλη, εκπρόσωποι της Αυτόνομης Θήρας 10, της Λέσχης Φίλων Ηρακλή, του Ομίλου 1899, κάποιοι άλλοι που μπορούμε να προσθέσουμε. Ναι, ήταν και άλλοι άνθρωποι και φίλαθλοι. Από το Γάμα Σίγμα, ο Φώτης ο Θεός, για παράδειγμα. Ήταν ο Φώτης ο Θεός, βέβαια. Λοιπόν, ήταν και κάποιοι άλλοι φίλαθλοι που ήθελαν να μάθουν. Από το ιδρυτικό ήταν κανείς, Γρηγόρη? Ήταν και από το ιδρυτικό σωματείο. Ωραία. Ακούστηκαν και από εκεί πράγματα τα οποία αφορούν την πλευρά Παπαδόπουλου. Και εκεί πέρα που θα σου πω, ας πούμε, κάτι το οποίο μας εξέπληξε ο Γιώργο. Το είπε, ας πούμε, το είχε πει και στο ραδιόφωνο, ότι ο Παπαδόπουλο θα κάνει την πρόταση τη συγκεκριμένη και θα την καταθέσει. Το περιμέναμε ως ενδεχόμενο και το έκανε σήμερα. Για να πάρει το αφημί του Βόλου του χρόνου. Λοιπόν, φαντάζομαι συζητήθηκε κατά διάρκεια της συνάντησης, έτσι. Βέβαια. Εκεί πέρα που παγώσαμε όλοι ήταν ότι δεν περιμέναμε, ας πούμε, τη συγκεκριμένη χρονικά στιγμή. Mm-hmm. Το πάγωμα αφορά, Γιώργο, όσον αφορά τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή ότι μπαίνεις μέσα να συζητήσεις τι θα κάνεις την επόμενη σου μέρα. Ναι. Με το θέμα του άλλης ομάδας ή άλλων και ομάδων. Sky Meet η ανακοίνωση. Και Sky Meet η ανακοίνωση και παγώνουν μόνο όλοι εκεί. Και παγώνουμε όλοι. Λέμε τι θα γίνει τώρα. Και για να το, να το προχωρήσω λίγο, αυτό το πάγωμα που λες έχει να κάνει με το ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος ο Ντόμ Παπαδόπουλος δήλωνε ότι για μένα έχει τελειώσει ο Ηρακλής και θα σας δώσω 250 χιλιάρικα σε δόσεις. Και τώρα ξαναλέει ότι εγώ πάω να συμφωνήσω για του χρόνου. Βέβαια, και είναι κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι και ο ίδιος πρέπει να αποφασίσει τι θέλει, έτσι. Δηλαδή ότι έχει βγει σε μια κόντρα με τον Φώτη το Θεό, το έχουμε αντιληφθεί όλοι και με όλα αυτά που έχουν γίνει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος τώρα, από ό,τι φαίνεται και βλέπουμε και παρατηρούμε και στο ρεπορτάζ που κάνουμε, Γιώργο, ότι πάει να ρίξει γέφυρες με αυτή την πρόταση που έχει κάνει στον Αχιλέα Μπέο, και ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, την αποδέχεται σύμφωνα με όσα... Για του χρόνου, όχι για τώρα. Ναι, με όσα λέει η ανακοίνωση του Τόμ αυτή τη στιγμή. Ναι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Αχιλέα τον Μπέο. Δηλαδή, ο Μπέος δηλαδή, δεν θα μείνει έτσι αμέτωχος και θα βγει να πει ότι... Ξέρεις κάτι, ότι ισχύει αυτό, ότι δεν ισχύει, ότι ακόμα και τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και από το ιδρυτικό σωματείο και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βοηθούσαν στην ΠΑΕ παίρναν τηλέφωνο για να μάθουν τι γίνεται. Γιατί και ο εκπρόσωπος του Τόμ Παπαδόπουλου, γιατί έτσι αποκαλείται πλέον, ο κύριος Χατζόγλου, ήταν στη συνάντηση. Δεν ήταν ο κύριος Χατζόγλου. Αυτός που τρέχει τα πράγματα, ξέρουμε ποιος είναι, ο κύριος Χατζιωάννο, δικηγόρος του Τόμ Παπαδόπουλου, ο οποίος διαχειρίζεται τα πράγματα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ή ανεπίσημο όσον αφορά από πλευράς Βόλου, αλλά ναι. Το θέμα και το ευχάριστο είναι, Γιώργο και φίλοι και φίλες ακροάτριες, είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ηρακλής έχει ενότητα. Το κλίμα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ... Είναι ό,τι καλύτερο δυνατό. Μπορώ να ακούσω για τη συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε από βέβαια, το Κατσάνιο. Βέβαια. Και θα βγάλουν όλοι μαζί ανακοίνωση.
Ναι, όλοι μαζί, όλοι οι φορείς. Θα την υπογράφουν όλοι μαζί. Ωραία. Βέβαια. Και αυτό που θέλω να προσθέσω ακόμα είναι ότι και στο πάγωμα ακόμα που ακούσαμε την είδηση ότι ο Τον Παπαδόπουλος ανακοίνωσε ότι εγώ παίρνω το αφημί. Ο Τον Παπαδόπουλος όμως πρέπει να κάνει 3-4 πράγματα πολλά, για να διασφαλίσει. Πολλά είναι, είναι πολλά, είναι πολλά. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει γενική συνέλευση με όσους περισσότερους μπορούν να δώσουν το παρόν. Με την παρουσία του ίδιου όπως ο ίδιος προανήγγειλε, εφόσον το δεχτεί ο Γάμα Σίγμα, εφόσον γίνει γενική συνέλευση. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι εκεί στο Κατσάνι ότι θα γίνει η συνέλευση, πότε θα γίνει ή αν θα συνεννοηθούν με τον Παπαδόπουλο για να έρθει και αυτός εδώ. Δεν έχει οριστεί κάτι ακόμα, απλά υπάρχουν τώρα συζητήσεις και αυτές οι συζητήσεις, Γιώργο, θα κρατήσουν ακόμα περισσότερο και θα αυξηθούν, ας πούμε, αυτή την εβδομάδα ακόμα και ακόμα περισσότερο δηλαδή. Και το γεγονός είναι ότι όλοι ψάχνουν να βρούνε τη συμφωνία. Ναι. Ισχύει, δεν ισχύει. Γιατί ο Παπαδόπουλος το πρωί, θυμάσαι Γιώργο, εννοείται, ακούσαμε ότι εγώ ψάχνω την καλύτερη λύση για το Ηράκλειο και το βράδυ φεύγει. Και η συμφωνία αυτή και να ισχύει πρέπει να παρουσιαστεί δεδομένη, δηλαδή με έγγραφα. Όχι με το στόμα, γιατί με το στόμα μπορεί να έρθει του χρόνου ο Μπέος και να πει «Εγώ δεν θυμάμαι κάτι». Το θέμα είναι ότι ο Αχιλλέας ο Μπέος και όλοι, όπως γνωρίζουν καλά, θέλει να διασφαλιστεί και ο ίδιος. Εννοείται. Γιατί όλα είναι στα λεφτά. Και αν δεν διασφαλιστεί το οικονομικό, τότε δεν μπορούμε, Γιώργο μου, δεν μπορώ εγώ να προχωρήσω τώρα. Σήμερα λέει ο Τον Παπαδόπουλος ότι θα ηγηθεί οικονομικά αυτής της προσπάθειας. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το να εγγυηθεί τα χρήματα, είναι ένα σενάριο το οποίο είναι, θα λέγαμε, λίγο τοπικό. Γιατί υπάρχουν ακόμα, θα λέγαμε, ατασταλίες από την θητεία του στην χρονιά που μας πέρασε. Για τις οποίες ατασταλίες είπε στη τοποθέτηση ότι σε 2 εβδομάδες θα είναι σε θέση να μας ενημερώσει για έσοδα-έξοδα όλης της χρονιάς κτλ. Το θέμα δεν είναι το έσοδα, τα έξοδα, Γιώργο μου, το θέμα είναι να καθαρίσει... Πόσο χρωστάει και πού χρωστάει ο ίδιος στη θητεία. Και μάλιστα ο ίδιος ο Κλέντον μετά από 2 μέρες πήγε σε μέσο και είπε ότι με χρωστάει 57 χιλιάρικα. Δηλαδή δεν είναι και μικρό το ποσό. Γι' αυτό περιμένουμε αυτές τις 2 εβδομάδες να δούμε αν θα μας πει και τι θα μας πει. Και το θέμα είναι ότι αρχικά η εκτίμησή μας ήταν για τις 10 μέρες. Έχει ακουστεί ότι σε 10 μέρες θα γίνει μια ανοιχτή συγκέντρωση για να γνωρίζει ο κόσμος τι θα γίνει και αν θέλει να προχωρήσει. Το θέμα αφορά αυτή τη στιγμή καθαρά και δεν αφορά καθαρά βασικά μόνο το Βόλο. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι άπαντες στέκονται στο θέμα του Βόλου σήμερα που βγήκε από τον Παπαδόπουλο μετά από καιρό. Και το δεύτερο σενάριο είναι ότι ο Ηρακλής πρέπει να παίξει στη Football League, στη Γάμα Εθνική την τωρινή, γιατί υπάρχουν και ακόμα περισσότερες κυρώσεις, Γιώργο μου, για να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Εάν δεν κατεβάσει ομάδα σε football και με το χρέος που έχει, θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο θέμα και το θέμα θα είναι είτε θα δεχτείς αφαιρέσεις βαθμών, πρόστιμα και ακόμα, και αν δεν κατεβάσει την ομάδα θα πάμε σε ακόμα πιο ακραίο σενάριο, το οποίο αφορά ακόμα και τον υποβιβασμό σε χαμηλότερη. Καλά, λένε ότι μπορείς να την κατεβάσεις και γάμα εθνική, δηλαδή δέλτα εθνική, και του χρόνου να πας να πάρεις το αφημί. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά ακόμα. Απλά γιατί είναι φήμες, Γιώργο. Αλλάζουμε, αυτά, δηλαδή βλέπουμε σε σενάρια συνέχεια. Έτσι, τον τελευταίο καιρό. Ωραία. Και κατά τη σεναριογράφη. Αυτά. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε το ενωτικό κλίμα και αυτό. Και το περιμένουμε την ανακοίνωση όσων βρέθηκαν σήμερα στο Κατσάνο και συζήτησαν σε ωραίο κλίμα. Το βράδυ ή αύριο θα βγει, γιατί θα τρέχουν οι εξελίξεις. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γρηγόρη τον Παπαγιαννάκη που μας ενημέρωσε από το Κατσάνιο. Πολύ θετικό αυτό που μας είπε για το ενωτικό κλίμα όλων που έδωσαν το παρόν. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Τις προηγούμενες 2 εβδομάδες δυστυχώς σε αυτό το ρημάδι ο ένας ήθελε να βγάλει, και συνεχίζεται αυτό το πράγμα, το μάτι του άλλου. Τουλάχιστον facebookικά μιλώντας πάντα. Σας είπα και νωρίτερα ότι είναι πάρα πολλά. Εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, επικοινωνία με Κατσάνιο μέσω του Γρηγόρη Παπαγιαννάκη πριν από λίγο, η γραπτή τοποθέτηση του Τόλου Παπαδόπουλου. Περνάει η ώρα και πρέπει να βιαστούμε. Ζητώ συγγνώμη στον αέρα από τον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί του είχα πει άλλη ώρα νωρίτερα τηλεφωνικά, αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Ο αθλητής, στον οποίο θα δώσουμε την καλησπέρα μας, που σήμερα ανανέωσε τη συνεργασία του
με τον βολεϊκό Ηρακλή και είμαστε νομίζω όλοι χαρούμενοι γι' αυτό. Με είχε αναγκάσει πέρυσι περιγράφοντας τον ημιτελικό με τον Φίνικα Σύρου όταν και αποτέλεσε, ακόμα το πιστεύω, το κλειδί της νίκης για εκείνο το μάτς, να παίξω λίγο εισαγωγικά με το επίθετό του και να λέω στον αέρα «Χίρας, χίρας». Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Να σου πω την αλήθεια, ξεχάστηκα και εγώ με την ώρα και ήμουν στη θάλασσα με την οικογένεια. Ζητώ συγγνώμη. Μας πρόλαβαν λίγο οι εξελίξεις στο ποδόσφαιρο του την ώρα, οπότε πήγε λίγο πίσω. Κανένα πρόβλημα. Εύχομαι να περνάς καλά με την οικογένειά σου και να απολαμβάνεις τα μπάνια σου. Συγχαρητήρια για την παραμονή σου στην ομάδα και εύχομαι και πολλές φορές να μας αναγκάσεις όταν θα είμαστε στον αέρα σε παιχνίδια του Βολεϊκού Ηρακλή να τραγουδάμε έτσι το όνομά σου, γιατί βολεύει και το επίθετο, ξέρεις, με το γνωστό σύνθημα. Ναι, το έχω διαπιστώσει και από σένα και με την Ήκρα που στυλάζουν στο Ηρακλή. Έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Είναι εύκολο, βάζεις ένα χ μπροστά και τελείωσε. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλήθεια. Ναι, πες μου, παρακαλώ. Είναι πολύ ευχάριστο να ακούσω από ανθρώπους που δίνουν το έναυσμα για τους αθλητές να φωνάζουν το όνομά σου και ειδικά όταν το συνδυάζουν και με το όνομα της ομάδας. Mm-hmm. Δεν θα πω πώς αισθάνεσαι, θα πω πόσο κράτησε η σκέψη σου σε συνδυασμό με τη συζήτηση που είχες με τους διοικούντες και με τον προπονητή για να τα βρείτε και να συνεχίσει την ομάδα. Ήταν πολύ γρήγορο πολύ γρήγορη όλη η κουβέντα μας. Μετά την περσινή συνεργασία μας από το μισό και μετά της χρονιάς και την χαρά που μου έκανε η Ηρακλής να ενταχθώ στο δυναμικό του πέρυσι, πιστεύω ότι έδωσα το καλύτερο μου αυτό όπου χρειάστηκε και θα συνεχίσω να το κάνω και για την επόμενη χρονιά, που μου δώσαν την ευκαιρία, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να πάρω μια θέση ξανά στην ομάδα και αυτή τη φορά από την αρχή της χρονιάς να δείξω το πραγματικό πρόσωπο που μπορώ να δείξω. Μιας και το λες και μου δίνεις ωραία πάσα, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας για σένα να δουλέψεις ακόμα περισσότερο, γνωρίζοντας ότι έχεις τον ίδιο προπονητή με πέρυσι, σε ξέρει και τον ξέρεις, ότι έχεις κάποιους από τους περσινούς συμπαίκτες ήδη έχουν ανανεωθεί. Ο Προύσαλης, ο Μπουράκης, θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα. Και ότι αυτό που ακριβώς είπες και έχεις απόλυτα δίκιο, ότι έχω πλέον και την προετοιμασία μπροστά μου και τα φιλικά, να είμαι απόλυτα έτοιμος ενώπιση της νέας σεζόν. Καταρχήν είναι μεγάλη υπόθεση, πέρα από τον προπονητή που σίγουρα είναι καλό πράγμα να δουλεύεις ξανά με τον ίδιο προπονητή, είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις για πατέρα στην ομάδα σου τον Κώστα τον Προύσαλη. Ξέρουμε όλοι ότι ο Κώστας είναι ένας από τους καλύτερους προσαδόρους που έχουν περάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, Έλληνας προσαδόρος που έχει περάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και ακόμα και στην ηλικία του έχει να δώσει και ειδικά σε νέα παιδιά και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο όχι μόνο την ομάδα του αλλά και τον κάθε αθλητή ξεχωριστά. Είναι μεγάλη υπόθεση και είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξανασυνεργαστώ με τον Κώστα. Και με τον coach και με τον Μπουράκη τον Αντώνη που είναι χαρά να έχει τέτοια νεανικά παιδιά δίπλα σου, να σου δίνουν ενέργεια και πάθος και μακάρι να σιγά σιγά να ακούσουμε και τα υπόλοιπα ονόματα που θέλουμε να ακούσουμε για να έχει ο Ηρακλής ένα πολύ καλό δυναμικό και φέτος. Πέρυσι βρέθηκες κοντά στο να πάρεις τίτλο, γιατί δεν ήθελε πολύ, κοντά ήσασταν στο τελικό του κυπέλου στην Ιεράπετρα. Φέτος, τι έχεις στο μυαλό σου, τι θέλεις να κάνεις με τον Ηρακλή και προσωπικά και συλλογικά, συνολικά? Είμαι άνθρωπος που θέλω κάθε φορά να πάω ένα βήμα παραπάνω. Πέρυσι ήταν πολύ, πολύ ευχάριστο ότι βρεθήκαμε στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Θέλουμε σίγουρα κάτι ανάλογο και για τη φετινή χρονιά. Και αν σκεφτείς ότι θέλουμε ένα βήμα παραπάνω, ένα βήμα παραπάνω είναι ο τίτλος. Ναι. Σίγουρα θέλω ένα τίτλο. Θέλω ένα τίτλο όπως όλοι οι αθλητές θέλουν τίτλους, έτσι και εγώ. Και αν σκεφτείς ότι παραμένω στον Ηρακλή και θέλοντας ένα βήμα παραπάνω, αυτό που σου είπε στο μυαλό είναι ένα τίτλος. Εκτός αυτού είναι και το πρωτάθλημα, είναι και το link up, είναι αρκετές οι διοργανώσεις. Σίγουρα θέλουμε το κάτι παραπάνω. Είτε αυτό είναι μία θέση, είτε είναι δύο θέσεις, είτε ένας τίτλος, σίγουρα το κάτι παραπάνω. Με όπλο τη Μίκρα, όπως και πέρυσι.
Δεν το συζητώ. Το είπα και πέρυσι στην συνέντευξή μου, θα το πω ξανά και φέτος. Έχω βιώσει τη Μίκα σαν αντίπαλος, την έχω βιώσει... Το θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει εδώ στον αέρα όταν ήρθες στην ομάδα. Ναι, ναι. Το έχω βιώσει και σαν παίχτης της ομάδας. Είναι μεγάλο ατού για τους παίχτες της ομάδας όταν υπάρχει αυτός ο κόσμος μέσα στη Μίκρα, αυτό το κλίμα. Και είναι σίγουρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε αθλητή να την έχει αντίπαλο αυτή την κερκίδα. Μακάρι να συνεχίσουν αυτά τα παιδιά, αυτός ο κόσμος, να είναι τόσο θερμός, τόσο ευχάριστος και με αυτό το πάθος να δίνει ενέργεια στην ομάδα και την φετινή χρονιά, που σίγουρα το χρειαζόμαστε, σίγουρα το χρειάζεται όλους οι Ηρακλείς. Θέλω να σου πω και πάλι συγχαρητήρια και να είσαι γερός, υγεία πάνω απ' όλα, να απολαύσεις τις διακοπές σου όσο αυτές κρατήσουν. Ξανά ζητώ συγγνώμη γιατί σε καθυστέρησα χρονικά. Και τέλη Αυγούστου το ραντεβού, κάπου εκεί. Τέλη Αυγούστου το ραντεβού, ναι. Θα τελειώσουν οι διακοπές μας τότε και θα ξεκινήσουμε τα κεφάλια μέσα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και να φέρουμε την Ηρακλή εκεί που θέλουμε. Να είσαι καλά, ό,τι καλύτερο, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ο Αλέξανδρος Χίρας ήταν αυτός. Ανανεώθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα από το ΤΑΑ Ηρακλής. Συνεχίζουμε, τρέχουμε. Είπαμε, έχουμε πολλά σήμερα και θέλω να τα αναδείξουμε όλα, να τα προλάβουμε όλα. Δυστυχώς δεν έχουμε, θα κλέψω λίγο βέβαια, κάτσε τώρα είστε και... Μεγάλε, έξω! Θέλω 5 λεπτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. 7! Τι απλοχέρης που είσαι. Είχαμε αρκετές εξελίξεις για το ποδόσφαιρο, ανακοινώσεις, ενημέρωση από Κατσάνιο, ακολούθησε η συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Χίρα, που ανανέωσε σήμερα με το βολεϊκό Ηρακλή και πέρσι έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν αθλητή που μας κάνει περήφανος μαζί με τον προπονητή του και την Παρασκευή εδώ ζούσαμε μαζί τη μάχη του στη πισίνα και μεταφέραμε την ώρα του αγώνα και λίγο μετά την εξέλιξη με το πανευρωπαϊκό μετάλλιο που κατέκτησε ο Γιώργος Ασπουγαλής μαζί με τον προπονητή του, τον Μίλτο Χαλκιά, φυσικά που ανήκουν στο σύλλογο του Ηρακλή, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τιμώντας και τα ελληνικά χρώματα που έγινε στο Καζάν. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι πρώτος τώρα στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιώργο. Γεια σου Μίλτο. Ο coach. Γεια σου coach. Είστε μαζί, γιατί έχω μπερδευτεί. Είμαστε μαζί, μαζί. Γιατί ωραία. Περάσαμε και μία βόλτα από το κολυμπητήριο να κάνουμε και το καθιερωμένο μας χαλάρωμα. Δεν σας ρίξανε μέσα, σας ρίξανε. Όχι, δεν μας ρίξανε. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Γυρίσαμε πριν μια ώρα Θεσσαλονίκη για να καταλάβω. Πριν μια μισή ώρα γυρίσαμε Θεσσαλονίκη. Καζάν, Αθήνα, Αθήνα εδώ. Καζάν, Μόσχα, Αθήνα, Αθήνα εδώ. Μεγάλο ταξίδι. Από 3.30 ώρα το βράδυ είμαστε στα αεροδρόμια. Εντάξει, νομίζω η χαρά είναι μεγάλη. Ναι, και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι ένα πανευρωπαϊκό μετάλλιο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην εκπομπή λίγο ζαλιστήκαμε. Γιατί μία έλεγα δεύτερος ο Γιώργος, μία έλεγα τρίτος ο Γιώργος, μετά έλεγα δεύτερος ο Γιώργος. Μετά ξαναείπα τρίτος ο Γιώργος. Μετά την εκπομπή καταλάβαμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά νομίζω ότι όποιο χρώμα και να έχει το μετάλλιο, το ότι είναι στο βάθρο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε αυτή την ηλικία ένας κολυμβητής του Ηρακλή είναι τεράστια υπόθεση. Έτσι ακριβώς. Δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το χρώμα όσο το ότι κάποιος κολυμβητής μπορεί και κατακτάει ένα μετάλλιο σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Γιώργος έβαλε το όνομά του σε μια σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης που δεν υπάρχουν πολλά άτομα. Είναι και πολύ μεγάλη. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή κάποιες άλλες χώρες έχουν ολόκληρο βιβλίο με ονόματα που έχουν πετύχει μια τέτοια επιτυχία. Εμείς ακόμα σαν Ελλάδα είμαστε στην πρώτη σελίδα, δεν έχουμε γυρίσει σελίδα. Και ο Γιώργος κατάφερε να βάλει το όνομά του σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Και πώς τα κατάφερε? Τα κατάφερε προσπαθώντας, κάνοντας σκληρή δουλειά, θέτοντας το στόχο ένα-ένα, βήμα-βήμα. Οι αγώνες εκεί πέρα είχαν προκριματικούς, ημιτελικούς και τελικό. Mm-hmm. Κοιτούσαμε κάθε αγώνα, κάθε κούρσα ξεχωριστά, δεν πηγαίναμε δηλαδή κατευθείαν να πάρουμε το μετάλλιο. Πρώτος μας στόχος ήταν να περάσουμε στον ημιτελικό, από τον ημιτελικό να πάμε στον τελικό και από τον τελικό να μπορέσουμε, όπως του είπα εκείνη την ώρα, ότι ξέρεις τι, αφού πέρασες στον τελικό στις 8, του λέω, έχεις ανέβει, λέω, στο βουνό τώρα, το μόνο που μας μένει, λέω, είναι να καρφώσουμε πάνω τη σημαία και να βγεις στη φωτογραφία. Μόνο έτσι αποδείξεις, λέω, ότι έχεις ανέβει στο Everest πάνω στο βουνό. Βήμα-βήμα τα καταφέραμε, κολύμπησε πολύ καλά.
Έκανε ένα πολύ καλό αγώνα, έκανε δύο φορές κάτω από το ατομικό του ρεκόρ και στον ημιτελικό και στον τελικό και κατάφερε να κερδίσει αυτό εδώ το μετάλλιο. Και κανονικά βγήκε δεύτερος, να το πούμε αυτό. Κανονικά ναι, βγήκε δεύτερος, ο Βρετανός αθλητής ήταν άκυρος, μάλιστα ακόμα και οι διοργανωτές, δηλαδή οι κριτές, μας το πιστοποίησαν αυτό. Απλά τώρα σε κάποια παράδοξα της υπόθεσης και της κολύμβησης, ο αλυτάρχης των αγώνων, αυτός εδώ ο οποίος δηλαδή στην ουσία αποφασίζει για τις ακυρώσεις, πρόλαβε λέει και υπέγραψε, τουλάχιστον αυτή ήταν η δικαιολογία και ερμηνεία που μας δώσανε στην ένσταση που καταθέσαμε, πρόλαβε και υπέγραψε τα αποτελέσματα πριν του δοθεί στα χέρια του η ακύρωση. Εντάξει, η δικαιολογία για μένα είναι... Είναι αστεία, εντάξει, είναι αστεία. Ναι, είναι αστεία. Το λέω εγώ, είναι αστεία. Είναι αστεία για να καταλάβεις ότι ο Βρετανός αθλητής έχει μάλλον Έλληνα προπονητή, όλος τυχαίως, ναι. Πολύ δύσκολο γι' αυτό. Είναι φίλος μου. Είναι ο οποίος προφανώς παραδέχτηκε ότι ήταν άκυρος αθλητής. Φυσικά. Και το παραδέχτηκε και δεν το χάρηκε και προς τιμήν και όλη η Βρετανική αποστολή δεν το χάρηκε. Δηλαδή δεν είχαν να κάνουν... Μέχρι και στην κολύμβηση μας αδικούνε δηλαδή. Η αλήθεια είναι ναι, εντάξει, δεν περίμενα ότι σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα θα παίρνουν... Είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν είναι φιλικό. Ναι, δηλαδή... ναι, ναι. Κοίταξε, δεν έχει τελειώσει κάτι, γιατί... Α, μπορεί να το αναγνωρίσουν στην πορεία. Αυτό, όχι, θα κάνει η Κολυμπητική Ομοσπονδία ένα υπόμνημα στη ΛΕΝ. Ο πρόεδρος της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας είναι αντιπρόεδρος στη ΛΕΝ, η ΛΕΝ είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, και θα συζητηθεί ξανά το θέμα. Ότι υπάρχει μια πιθανότητα, μικρή βέβαια, ίσως να αλλάξει κάτι. Να διεκδικηθεί το αυτονόητο, γιατί ακυρώθηκε ένας αθλητής και πήρε μετάλλιο. Ναι, δεν... Αυτό ακριβώς. Ο Γιώργος είναι δίπλα. Είναι δίπλα, ναι. Θα μας πει ένα γεια. Ναι, ένα λεπτάκι. Γεια σου Γιώργα ρε, καλησπέρα. Μας ακούς? Ναι. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Το έκανες και αυτό, έτσι? Προσπάθησα. Παραμένεις ταπεινός, παραμένεις πολύ χαμηλοτόνων και 17 έγινες ή κάνω λάθος? 18 είμαι. 18 έγινες, πω, μεγάλωσες. Ναι, μεγάλωσες. Ναι. Και στα 18 σου έχεις ζήσει όλα αυτά. Φαντάζομαι το μυστικό, αν υπάρχει ένα τέτοιο, Γιώργο, είναι πολλή δουλειά, καθημερινότητα. Είναι το να βάζεις κάποιους στόχους και να θες να τους πετύχεις. Ναι, το να μένεις κεντρωμένος στους στόχους σου και να έχεις πείσμα για αυτούς, ώστε να δουλεύεις και να θες να τους πετύχεις. Και όταν το καταφέρνεις και ανεβαίνεις εκεί στο βάθρο σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τι σκέφτεσαι, πώς το νιώθεις, πώς το ζεις? Μια ανακούφιση, γιατί λες επιτέλους τελείωσε και κατάφερα να το κάνω κι αυτό. Και αμέσως τελειώνει, το χαίρεσαι για πολύ ή λες το αφήνω και πάω για το επόμενο? Γιατί έρχεται και η Βουδαπέστη για το παγκόσμιο. Ναι, έρχεται και η Βουδαπέστη, αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Ναι. Θέλω λίγο καιρό για να το χωνέψω. Δεν ξέρω ότι είναι κάτι σημαντικό για την ελληνική κολύμβηση, κάτι σημαντικό για την κοινωνία, για τις αίρες. Αλλά εγώ θέλω λίγο ακόμα χρόνο για να το χωνέψω. Δηλαδή κουβαλάω ένα μετάλλιο μαζί μου, αλλά ακόμα αυτό το μετάλλιο δεν μπορώ να καταλάβω τι αξία έχει. Πίστεψε με, άπαντες στον Ηρακλή, στην οικογένεια του Ηρακλή και μια βόλτα στο διαδίκτυο να κάνεις, δεν ξέρω αν είχες χρόνο να το κάνεις, δεν υπάρχει Ηρακλειδέας φίλαθλος αυτής της ομάδος που δεν χάρηκε και δεν πόσταρε και δεν είπε κάτι για σένα, άσχετα αν μιλάμε για ένα άθλημα που δεν είναι το ποδόσφαιρο, και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και θέλω να το γνωρίζεις αυτό, για αυτό που κατάφερες. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο. Από σένα εξαρτάται, από τα δυνατά σου χέρια να μας κάνεις να ασχολούμαστε συνέχεια μαζί σου και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρεις. Τώρα, ξεκούραση, φαντάζομαι δεν υπάρχει αυτή η λέξη μέσα στο καλοκαίρι για σένα, γιατί έχετε και το παγκόσμιο, όπως είπα. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκούραση. Το μόνο που θα μπορέσω να κάνω είναι ένα τριήμερο ρεπό για να ηρεμήσω λίγο το κεφάλι μου. Ναι, χρειάζεται. Με την πολλή πίεση και αυτά. Χρειάζεται. Έχουμε το Πανελλήνιο που είναι σε 3 εβδομάδες. Είναι το Πανελλήνιο και στο καπάκι είναι το παγκόσμιο. Είναι το Πανελλήνιο. Ο μέσος ακριβώς επόμενος Σαββατοκύριακο είναι το Πανελλήνιο Ανδρών, στην Αθήνα πάλι. Και νομίζω περίπου 15 μέρες μετά ξεκινάει το παγκόσμιο.
Αυτά είναι. Καλό καλοκαίρι. Ναι, πολύ καλό καλοκαίρι. Θα ξεκουραστείς μετά, το Σεπτέμβριο. Εύχομαι με πολλά μετάλλια στο σύνθο σου. Γιώργο, να είσαι καλά, να είσαι γερός και ευχαριστώ. Να συνεχίζεις να μας κάνεις να χαιρόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε σένα και στον προπονητή σου, το Μίλτο το Χαλκιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, Μίλτος Χαλκιάς, Γιώργος Ασπουγαλής από το κολυμβητικό τμήμα του Ηρακλή με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδος βρέθηκαν στο Καζάν, το μετάλλιο που μας έφεραν και έχουμε σε λίγες μέρες και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εκεί που θα εκπροσωπήσει τον Ηρακλή για νέες διακρίσεις και το Παγκόσμιο στη Βουδαπέστη γεμάτο καλοκαίρι για τον σπουδαίο κολυμβητή μας. Ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ τα παιδιά για το πεντάλεπτο δωράκι. Ο Ζάχος Ντρούλινγκ ακολουθεί με εκλεκτούς καλεσμένους στο Ράδιο Μαρμίτα. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, τις σακούλες Αρίστο Plast, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών. Πρώτα Θεός, αύριο εδώ 7 και κάτι με 8 και κάτι στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 με την ώρα για μπλε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.